Λοιπόν, να πάμε στο... Α, ωραία, τον έχουμε τον κύριο Τσακί. Εγώ λοιπόν, σας άκουα πάντως. Α, ωραία. Μα και εμείς θέλαμε να σας ακούσουμε, αλλά κόλλησε η εικόνα. Μάλιστα. Και ο ήχος. Λοιπόν μαζεύετε, είπατε. Πάλι. Καλημέρα και πάλι. Μαζεύουμε μαζεύετε. Ναι. Το ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεστε, είναι κάποιες εκατοντάδες αυτές οι επιχειρήσεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ικανοποιητική ανταπόκριση για να συνεννοηθούμε πλέον με το Υπουργείο Υγείας πώς στέλνονται αυτές οι μονάδες. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση η οποία στοχεύει ακριβώς στο να ενισχύσει και να επιταχύνει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και να φέρει τα σημεία εμβολιασμού κοντά στους πολίτες, μια επιπρόσθετη προσπάθεια που γίνεται για να βοηθήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι να αυξήσουμε τους εμβολιασμένους. Οι ενδείξεις είναι καλές, mm-hmm. είναι θετικές. Δεν περιορίσαμε. Η πρόσκληση στάλθηκε και στα εμπορικά κέντρα, τα μεγάλα malls, και στις υπεραγορές. Είναι αυτά τα τρία μεγάλα κανάλια στα οποία υπάρχει, εκτιμούμε, μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Θα δούμε πώς είναι το αποτέλεσμα και θα ενημερώσουμε το Υπουργείο για να προχωρήσουμε. Πάρα πολύ καλά. Άρα έχετε θετικές ενδείξεις, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, διότι εντάξει, είναι και θέμα, αντιλαμβάνεστε, πόσοι από αυτούς έχουν ήδη εμβολιαστεί. Mm-hmm. Συνήθως στις περιοχές αυτές μπορεί να μην έχουμε τόσο. Με μεγάλους αριθμούς πιο νεαρών ατόμων, που φαίνεται να είναι και το πρόβλημα που επιδιώκεται να επιληθεί με τους εμβολιασμούς. Αλλά κάθε προσπάθεια που συμβάλλει, όπως και αυτά τα walk-in κέντρα και σημεία, είναι ενισχυτική και βοηθητική. Και νομίζω ότι κάθε εμβόλιο που μπαίνει είναι ένα βήμα που κερδίζουμε εναντίον της μάχης με την πανδημία, με τον ιό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τσακί, γιατί με τις τελευταίες μέρες ακούγονται πολλά για τα κίνητρα που ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και κάποια σήμερα, μπορεί και όχι βεβαίως, για τα κίνητρα mm-hmm. στους νέους, με σκοπό και στόχο ναι. να οδηγηθούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Έχετε κάτι εσείς? Και εκεί, ναι. Υπήρξε και εκεί, από ό,τι πληροφορούμαστε, έτσι ένα αρκετό ενδιαφέρον, το οποίο καταλήγει απευθείας στο γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού. Οι πληροφορίες είναι ότι πολλές εταιρείες έχουν δείξει το ενδιαφέρον και την πρόθεση, άλλες με προϊόντα ή κουπόνια τα οποία μπορούν να δώσουν για προϊόντα που πουλούν, άλλες με ενίσχυση των εργαζομένων τους με κάποια διαφορετικά σχέδια τα οποία μπορεί να προτείνει κάθε εταιρεία, και κάποιες εταιρείες ενδεχομένως να είναι διατεθειμένες να δώσουν μια εισφορά, ένα ποσό, το οποίο η εισήγησή μας είναι να δημιουργηθεί κάποιο ταμείο από το κράτος mm-hmm. και τα ποσά χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνται για να αγοράζονται υπηρεσίες, ή βλέπουμε είτε αγορά season tickets για ποδοσφαιρικούς αγώνες, είτε άλλες υπηρεσίες διαδικτύου που οι νέοι χρησιμοποιούν, και θα μπορούν αυτά τα λεφτά να χρησιμοποιηθούν για να προσφερθούν συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες και προϊόντα εις τους νέους που θα επιλέξουν να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι και αυτό το σχέδιο προχωρεί. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος χρήματα και το πώς τα δίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτή την δυνατότητα. Εμείς σαν επιμελητήριο, αν κληθούμε, που είμαι βέβαιος ότι θα κληθούμε από τον Επίτροπο, μπορούμε να συμβάλλουμε με εισηγήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν αποδοτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακί. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, με υγεία και ασφάλεια πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Τσακί. Λοιπόν, πάμε.